Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Λάρισα που χτύπησε και το κέντρο της πόλης. Ένα έντονο σύννεφο λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σκέπασε τη Λάρισα αλλά και τον ομό και τη βροχή ακολούθησε το χαλάζι. Ιδιαίτερα ζημιωμένη από την έντονη χαλαζόπτωση ήταν η περιοχή του Τυρνάβου και τα χωριά Μπουγάζη, Περαχώρα, Πλατανούλια, Δελέρια και Ροδιά. Αυτή τη στιγμή είχαμε έντονη χαλαζόπτωση σε περιοχές Τυρνάβου, Τύραμος προς Πλατανούλια. Κοιτάξτε, έχει χτυπήσει 2 και 3 φορές χαλαζόπτωση την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, δεν φτάνει που ήταν, δεν υπήρξε μία χαλαζόπτωση. Υπήρξαν 2 χαλαζοπτώσεις, 3 περίπου από ό,τι μας λένε συνάδελφοι. Ήταν έντονη. Τυρνάβου και κάποια χωριά του Τυρνάβου. Δηλαδή, μπορεί να είναι τα Πλατανούλια, τώρα μαθαίνουν και άλλα. Τη Ροδιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Οι δεντροκαλλιέργειες υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά καθώς χτυπήθηκε ο καρπός τους. Στο βίντεο βλέπουμε το μέγεθος της καταστροφής σε χωράφι στην περιοχή του Τυρνάβου. Δεντροκαλλιέργεια κυρίως αλλά και μπελοκαλλιέργεια. Δεντροκαλλιέργειες και μπελοκαλλιέργειες. Στην φάση την οποία ήταν τα φρούτα, τα οποία έχουν σχηματιστεί, έχουν μεγαλώσει, είναι πάνω δηλαδή στον καρπό, χτύπησε το. Στο καρπίδιο. Οι αρμόδιοι επικοινώνησαν άμεσα με τον ΕΛΓΑ, με κλιμάκιο να αναμένεται άμεσα στην περιοχή ώστε να εκτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς. Επικοινωνήσαμε άμεσα κιόλας, εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Σπυρόπουλο, τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θεσσαλίας. Μιλήσαμε και με τον επόπτη στην Ομολάρισα, τον κύριο Σαμαρά. Και τις επόμενες ημέρες, αύριο ή μεθαύριο, αναμένουμε να έρθει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ ώστε να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση της ζημιάς. Αλλά και οι συνάδελφοι μας να ξεκινήσουν τις δηλώσεις, να αρχίσουν να δηλώνουν τις καλλιέργειές τους. Αναμένουμε να υπάρχουν άμεσες εκτιμήσεις από τους γεωπόνους και άμεσες αποζημιώσεις. Το καιρικό φαινόμενο ήταν πολύ έντονο και ξαφνικό, με μεγάλη δύναμη που δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν τα αεροπλάνα που στη συνέχεια πέταξαν πάνω από τον Τύρναβο και τον ομό Λάρισας.